is broadband network development in white rural areas of Greece. Από τα συνολικά 49 υποψήφια έργα βραβεύτηκαν μόλις 5 και η ελληνική πρόταση διακρίθηκε για την αρτιότητά της σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε σχεδόν 5.100 λευκές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες ουσιαστικά καλύπτουν περίπου το 45% της ελληνικής επικράτειας. Για την Ελλάδα αυτό συνιστά μια ολική επαναφορά στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα θα πάψει πολύ σύντομα να είναι στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης στην διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και στον τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο. Και νομίζω ότι έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό, διότι το βραβείο αυτό αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να αποδώσει τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες που μπορούν να γεννηθούν από αυτές τις νέες τεχνολογίες στους πολίτες οι οποίοι μένουν στην επαρχία. Ένα μήνυμα πάρα πολύ ισχυρό ότι κάθε πολίτης της χώρας και πρέπει κάθε πολίτης της Ευρώπης να έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, να έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Να φέρουμε όλοι μαζί το αύριο σήμερα για όλους. Η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου ανέδειξε τη σπουδαιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και εξεθίασε το έργο που γίνεται στην Ελλάδα καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος της επικράτειας. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και γι' αυτό και εμείς γυρίζουμε την Ελλάδα και ενημερώνουμε να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβει ο λαός μας ότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Να μειώσουν την ανάγκη του για να μετακινείται από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, να μειώσουν το κόστος το οποίο καταβάλει ακριβώς για να εξυπηρετεί τις βασικές του ανάγκες. Και σε αυτές τις υπηρεσίες, σε αυτές τις δυνατότητες, κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα έχει δικαίωμα. Αυτό είμαστε αποφασισμένοι να το διασφαλίσουμε. Πέρα από την ελληνική συμμετοχή, βραβεύτηκαν στους φιναλίστες η Γερμανία, η Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία. Από τις Βρυξέλλες για την ΕΡΤ, Γιώργος Συριόπουλος.